πόσο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με το κόστος ανά κλικ στο Google Ads, δηλαδή το CPC. Στο Google Ads λοιπόν, επειδή μου το λένε αρκετά συχνά, πολλοί παθαίνουν αιμονή με το να χαμηλώνουν το κόστος ανά κλικ, το οποίο δεν είναι λάθος σαν σκέψη. Όμως, αν κάτσεις και το δεις πιο εις βάθος, φυσικά από κλάδο σε κλάδο διαφέρει, θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε κυρίως στο CPA, δηλαδή στο σημαίνει CPA, σημαίνει πόσα χρήματα δίνουμε ώστε ο υποψήφιος πελάτης μας να κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Δεν είναι μόνο το κόστος ανά κλικ. Για να το πούμε λίγο, να μπούμε σε πιο πολύ βάθος, το κόστος ανά κλικ είναι αυτό που πληρώνουμε κάθε φορά που πατάει κάποιος στη διαφήμιση της Google. Αν λοιπόν ο κλάδος μας ή η Google κρίνει ότι ένας κλάδος, ας πούμε, αποφέρει πολλά χρήματα ανά πελάτη, αρχίζει και βαράει ανελέητα, που σημαίνει τι, ότι μπορεί να πληρώσει CPC και 1 ευρώ και 2 ευρώ και 3 ευρώ και 5 ευρώ και 10 ευρώ μπορεί να φτάσει πολλές φορές για να παίξει στις πρώτες 3-4 θέσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι φυσικά εδώ παίζουν ρόλο τα διαφημιστικά budget. Αυτό είναι δεδομένο πέρα από την τεχνική υλοποίηση και το στήσιμο του λογαριασμού του επαγγελματία που τον λαμβάνει. Όμως, όταν κοιτάμε πολύ να χαμηλώνουμε το CPC, χάνουμε και την ουσία. Και τι σημαίνει με αυτό ότι χάνουμε την ουσία? Το CPC το κοιτάμε πάρα πολύ όταν κάνουμε καινούργια creatives, δηλαδή καινούργιοι τίτλοι, περιγραφές, να δούμε πώς αποδίδει η διαφήμισή μας, πώς το βλέπει και η Google, για να δούμε πώς χρεωνόμαστε σύμφωνα με τον ανταγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και συνδυάζοντας τη στρατηγική μας, τσεκάροντας το CPA, μπορούμε να δούμε πώς φέρνουμε νέους πελάτες για να κοιτάξουμε μετά το κλικ. Πολύ σημαντικό επίσης, και κλείνω εδώ, εάν πληρώνουμε ακριβότερο CPC, δηλαδή πληρώνουμε ακριβά το κλικ, και αυτό μας φέρνει πελατολόγιο, δηλαδή οι άνθρωποι που μπαίνουν στο site μας, πάντα συνδυάζοντας και το CPA και με πολλές ακόμη παραμέτρους, αλλά στέκομαι σε αυτά τα δύο σε αυτό το βίντεο, βλέπουμε ότι μας φέρνει την επικοινωνία το lead και ένα ποσοστό από αυτά γίνεται ένα ποιοτικό conversion, δηλαδή πελάτες, δηλαδή αυξάνουμε το πελατολόγιό μας, τότε θα πρέπει να φύγουμε από την αιμονή που έχουμε να πληρώνουμε πολύ πολύ φθηνά το κλικ και να πάμε σε ένα επίπεδο, σε ένα σημείο, να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όσο μπορούμε ένα χαμηλότερο CPC, αλλά με αυτό το CPC και να αυξάνεται, δηλαδή και να είναι υψηλότερο, πώς μπορούμε να αυξήσουμε το πελατολόγιό μας. Άρα μπορούμε και εκεί να αυξήσουμε τη διαφημιστική μας δαπάνη. Είναι όλα συνολικά σε κάθε κλάδο, όλα ένα προς ένα θέλουν εξονυχιστική ανάλυση. Δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο κλικ, δεν είναι μόνο κοιτάμε αριθμούς και κοιτάμε πότε χτύπησε το τηλέφωνο, αν ήρθε από την Google. Δηλαδή έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν μπορεί να καταλάβει ο πελάτης αν έρχεται από το Google Ads ή το τηλέφωνο, αν έρχεται από το οργανικό, αν έρχεται στο social media. Δηλαδή δεν έχει ιδέα από πού μπορεί να του έρχεται οποιαδήποτε επικοινωνία, που από αυτό και μόνο, όταν δεν έχεις εικόνα από πού σου έρχονται κάποιες επικοινωνίες, δεν μπορείς και να διαμορφώσεις ανάλογα τη στρατηγική σου. Άρα, αν πληρώνεις ακριβά το CPC και σου φέρνει πελάτες, δεν κοιτάς να το μειώσεις, κοιτάς με τα υπάρχοντα δεδομένα πώς μπορείς να αυξήσεις κι άλλο το πελατολόγιο σου, εφόσον είναι αυτός ο στόχος σου και μπορείς να το διαχειριστείς, για να δεις πώς ανέβεις επίπεδα.